Μέγα χορηγός της εκπομπής που ακολουθεί, Έπιπλα Καλαθάς. 20 χρόνια εγγύηση στο ποιοτικό έπιπλο στις καλύτερες τιμές. Εμφανίζομαι για να δω. Τέσσερις φορές με βλέπεις στα μάτια σου. Εσύ, σε σένα μιλάω, εσύ που με αγαπάς, που με λατρεύεις, το πανέμορφο το κορσάκι. Γεια σας αγαπητή φίλε. Γεια σας αγαπητή τηλεδιατές. Δεν είναι παρέστηση, ούτε ψευδέστηση. Είμαστε live εδώ πέρα με ανανεωμένο σκηνικό τερεκάκι μου και με τέσσερις γουγούδες. Oh. Τι. Τέσσερις. Γεια σου τερεκάκι μου. Γεια σου, γουγούδι. Σήμερα έχουμε τη γιορτή του έρωτα. Είμαστε δύο μέρες μετά και είμαστε ακόμα full in love. Και πέραμε το πιο in lover songer. Singer. Singer. Ναι. Γεια σου Νικολάκη μου, Νίκος Σεγγέλης σήμερα κοντά μας στο πλατό του TV2 για να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Μία ακόμα εβδομάδα την έχουμε... Κάνεις προπόνηση εσύ, πάνω μου. Πάνω μου θα εξασκείς. Άστον αυτό εδώ, εδώ. Την τέχνη σου να ξέρεις και όλο στο βιογραφικό θα λέει έκανα τέχνη πάνω στη γογό. Να δεις που σας επέρουν, πριν ο αγωγή θα πάει και έρχεται. Τι έγινε Νικολάκη? Μια χαρά εγώ μου. Είσαι καλά? Μια χαρά δόξα. Πόσο χαιρόμαστε που σε φιλοξενούμε σήμερα εδώ κοντά μας, που είναι μια μέρα έτσι διαφορετική, δηλαδή τηλεοπτικά δεν την... Δεν σηκώθηκα. Δεν σηκώθηκα. Δεν σηκώθηκα να δείξω αυτό το πανέμορφο παντελόνι. Αυτή την υπέροχη φούντα. Επιτρέπετε να πούμε την εταιρεία? Όχι. Μα καταρχήν δεν είναι εταιρεία. Είναι σχεδιαστής που το έχει ράψει μόνο στο ανάγλυφο κορμί μου. Καλά. Εμένα μου θυμίζει κάτι να πεις το σχεδιαστή. Τίποτα σου θυμίζει. Τι έγινε Νικολάκη μου, σήμερα λοιπόν είπαμε μετά από τη γιορτή του έρωτα, που εσύ είσαι ένας πάρα πολύ ερωτικός άνθρωπος γενικότερα και πάρα πολύ ερωτικός τραγουδίστης, είπαμε... Ωραία. Ναι, ναι, ωραία το λέω. Ναι, πολύ ωραία. Να σε φέρουμε κοντά μας για να μας ερωτεύσει το κλίμα. Τρελάθηκε το παιδάκι. Σου λέω ωραίο βιογραφικό θα αποκτήσω. Είναι καινούργιο αυτό ο καμεραμάν. Χαχαχαχαχ. Καταρχήν, τι αλλαγές είναι αυτές, Ντερεκ? Έχουμε κάνει κάτι μικρό αλλαγές, τις κάναμε. Όχι και μικρό. Τα υπερμεγέθη που λέγαμε. Μεγάλο αλλαγές. Μπράβο. Νικολάκη μου, τι κάνεις? Καλά είμαι εγώ μου. Σήμερα δεν θα μου κάνεις την τιμή να μου τραγουδήσεις. Όχι, δεν είμαι καλά σήμερα. Όμως, λόγω ότι όπως σε προλόγησα είσαι ένας ερωτικός σίγκερ, θα μας πεις πολλά ερωτικά σκυρτήματα που δημιουργείς στις νυχτερινές πίστες της Αθήνας. Συμφωνείς με σχε μπουζουξί? Γιατί έχουμε και backstage, έχουμε... Γίνομαι και σε... Κάνουμε μια καρδούλα, βρε Σωτήρουλα. Τι κάνεις, Σωτήρουλα, σήμερα? Κάνουμε μια καρδούλα, βρε Σωτήρουλα. Σωτήρουλα, έχεις πολλά κέφια, μου φαίνεται. Έχει, το κορίτσι μου έχει. Λοιπόν, Τερεκάκη, να ξεκινήσουμε λίγο με τον Νικολάκη, μετά πάμε στο θέμα μας, γιατί εμείς, Νικολάκη, να ξέρεις ότι παίζουμε και πάρα πολλά παιχνίδια. Κάνουμε quiz στους καλλιτέχνες που φιλοξενούμε, τους ανακρίνουμε φόλους της ύλης. Και μετά με κρίνεις, ξέρεις τα πάντα. Θες να τα πω? Όχι, τα ξέρω. Δεν σου συμφέρει. Όχι. Νίκος Σεγγέλης, λοιπόν, ένας τραγουδιστής του έρωτα. Κοίταξε, γενικότερα εσύ φημίζεσαι ότι είσαι ερωτικός εσύ. Τώρα, το ότι σε αναγκάζουν να πεις και πολλά ερωτικά, ενώ έχεις μεγάλη γκάμα ρεπερτορίου. Ναι, λέω τα πάντα. Να πούμε ότι εσύ κάνεις ένα tour γενικότερα στην Αθήνα. Σε έχουν γνωρίσει ο κόσμος από τα κλαμπ που σε φιλοξενούνε, σωστά? Ναι.
Και είσαι καθαρά διασκεδαστής. Ναι. Γιατί σου έχει βγει βρε αγόρι μου όμως αυτή η φήμη του ερωτικού τραγουδιστή, μου το εξηγείς? Θέλει να τα πω? Νο, μην ανοίξει το στόμα του εγώ. Μαέστρο, θες να μιλήσεις. Ό,τι ζητάει ο κόσμος. Όταν ο κόσμος λοιπόν ζητάει ερωτικά κομμάτια, θα πω ερωτικά κομμάτια. Ναι. Τώρα το ερωτικό τραγουδιστής, εσύ τα λες. Κοίταξε, εγώ ξέρω γενικά ότι είσαι διασκεδαστής. Είσαι ένας άνθρωπος που κάνει τον κόσμο να περνάει καλά. Έχεις μια, όπως είπα, τεράστια. Γιατί έτσι πρέπει να είναι ο τραγουδιστής, ο σωστός. Να έχει πάρα πολύ πλούσιο ρεπερτοριακό. Θα το πω. Περίμενε, Σαντορινέ, περίμενε. Γιατί γελάς? Ένα. Λοιπόν, πρέπει να τα έχει τα πάντα. Εσύ να πω ότι ξεκινάς, ας πούμε, από. Πώς το λένε αυτό που λέει και την προσευχή. Ποια προσευχή? Περπινιάδη. Ποιο Περπινιάδη, βρε πουλάκι. Περπινιάδη λέει την προσευχή. Πώς το λένε, ρε παιδιά? Τον Αναστασιάδη. Χατζηδάκι. Όχι, Χατζηδάκι. Δεν λέω Χατζηδάκι. Χατζηγιάννη, μωρέ. Ξεκινάς από Χατζηγιάννη και καταλήγεις στην Ψαροπούλα. Στον Καρά. Εσύ, ναι, είσαι καρο. Καρα. Είσαι καραλάριγκος. Καραλάριγκος είσαι. Καραλάριγκος, το σημειώνουμε αυτό. Σημείωσε την καινούργια λέξη. Αλλά. Τι γίνεται τώρα, εσύ έχεις και την τάση, έχεις και τη φήμη του κοψουρογκόμενου. Εσύ τα λες αυτά. Όχι, δεν τα λέω εγώ. Εγώ όπου και να εμφανιστείς, βλέπω από κάτω πληθώρα γυναικών. Είτε πρώην, είτε συγχωρεμένων, είτε νυν που θέλουν να γίνουν συγχωρεμένες. Νεκροταφείο το μαγαζί. Τι λες. Σου είπα. Θες να τα πω, μου λες τα ξέρεις, πες τα. Όχι, μην τα πεις. Δεν σε συμφέρει. Με κάψεις. Μου θέλεις να μιλήσεις τελικά, το σκέφτηκε το αυτό. Το ξανασκέφτηκε, ρε καλύτερο. Ρώτα. Πάμε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή να σε γνωρίσει ο κόσμος, γιατί όλη η Αθηναϊκή νύχτα σε γνωρίζει. Σαν καλλιτέχνη, έχει φιλοξενήσει τα μαγαζί του, αλλά θέλω να μας πεις λίγο εσύ πώς ξεκίνησες. Πώς λοιπόν έχει φτάσει ο Νίκος ο Τζεγγέλης αυτή τη στιγμή να δουλεύει πιο πολύ από πολλές μεγάλα ονόματα της νυχτερινής ζωής. Σε όλα τα κλαμπ που είναι ανοιχτά, γιατί τα άλλα έχουν κλείσει, αυτά δεν τα έχουν. Τι λέει! Θέλω να μου πεις εδώ, πώς ο Νίκος Τζεγγέλης έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο καλλιτεχνικής φήμης. Δεν είναι έτσι ακριβώς, θα σου πω. Απλά θεωρώ ότι επειδή με αγαπάει ο κόσμος και με ακολουθεί, έχω τη δυνατότητα να δουλεύω 5-6 μέρες την εβδομάδα, κάθε μέρα σε άλλο μαγαζί. Ο κόσμος ακολουθεί, υπάρχει δουλειά, οπότε μπορώ και το κάνω. Ναι, όντως έχεις πολύ κόσμο και κυρίως όπως είπαμε και θηλυκά. Φαγώθηκε με τα θηλυκά. Όχι, θα τα πω! Και αρσενικά και θηλυκά, έχω φίλους. Να πω ότι με Νίκο μας συνδέει μια φιλία χρόνων και γι' αυτό με βλέπετε έτσι και πιο διαχειτική. Καλά, όχι για τους άλλους καλεσμένους το παίζω ελιστάει. Λέμε. Να σου πω, Νικολάκη μου, εσύ από τι ηλικία έχεις ξεκινήσει? Από πολύ μικρός, από 15 χρονών, σαν μουσικός και δειλά-δειλά έλεγα ένα δύο τραγουδάκια και μετά το γύρισα τελείως το τραγούδι. Α, νόμιζα θα έλεγε το γύρισα. Στο τραγούδι. Και εγώ πού το πάει. Στο τραγούδι. Να σου πω, Νικολάκη μου, εφόσον είσαι τόσο πολύ αγαπητός, ξέρω ότι ο κόσμος σου ζητάει να κάνεις ένα δικό σου κομμάτι. Ναι. Έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία? Ναι. Αντιπέστα. Πες μας γι' αυτό, βρε Νίκο. Σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσουν δύο τραγούδια δικά μου. Αλήθεια, δύο κιόλα. Δύο. Μπορούμε να τα έχουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι με κοιτάς καλέ, τα χείλη μου κρέμεσαι. Τέτοια εξάσκηση πάνω μου. Λοιπόν, μπορούμε να τα έχουμε σε αποκλειστικότητα. Κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή. Ναι, άμα θέλεις. Με τι τίτλο είναι τα τραγούδια σου? Το ένα λέγεται Χάσου. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει, ρε παιδάκι μου. Έχει ένα στίχο μέσα που θα σας αρέσει πιο πολύ. Χωρίζουμε λοιπόν και πάμε για άλλα. Τώρα μ' αρέσει πιο πολύ. Για συνέχισε, Τζογγέλη. Και το άλλο λέγεται Καλώς ήρθες. Όχι, αυτό δεν μ' αρέσει, αλλάζω πόδι. Να σε ρωτήσω. Σ' αρέσει. Στο. Άμα τα ακούσω ολόκληρο, σ' αρέσει. Πρώτα βγαίνει το Καλώς ήλθες. Το χάσου. Μετά... Για περίμενε. Όχι, πρώτα πάει το Καλώς ήλθες. Και εφόσον ήλθε καλά-καλά, αντεχάσου. Θες να πω εγώ τώρα, μπήκα στην φιλοσοφία του φίλου μου. Τη λέει ουστ, 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 ουστ. Και μετά στο καινούριο. Love. Καμ. Σωστό. Στο περίπου. Είδες κανείς δεν το πέτυχε. Καλώς ήρθες λοιπόν να με τελειώσεις. Εντάξει, παιδί, και μετά δεν χάσου. Αυτό, παιδιά, δεν είναι κακό. Για πες. Μαέστρο, ξέρω να μιλήσω. Για εξήγησέ. Άλλον έχω καλεσμένο, λέω απευθύνομαι. Το ήρθες να με τελειώσεις δεν είναι κακό. Δηλαδή, κοίταξε να δεις, άμα το φιλοσοφήσεις, τι με κοιτάς καλέ έτσι και πας πέρα, δόθε τα μάτια, λες και είναι φουρτάκια. Κοιτάω, δεν ξέρω, κοιτάω τα ωραία μαγικά που κάνει η Σωτηρούλα στο... Καλέ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το πλάνο. Δεν ξέρω, σήμερα η Σωτηρούλα έχει κεντήσει. Θέλω ένα χειροκρότημα για τη Σωτηρούλα. Να
Να σου πω κάτι, Σαγγελάκο μου. Ποιος υπογράφει το στίχο, ποιος υπογράφει τη μουσική, γιατί να πω ότι εσύ γράφεις και δικά σου κομμάτια. Δεν ξέρω αυτά τα συγκεκριμένα είναι δικά σου. Είναι δικά μου. Είναι δικά σου στίχη μουσική. Αξίζει λοιπόν να σημειωθεί ότι ο Νίκος, πέρα από είναι αγαπητός στο ευρύ κοινό της νυχτερινής ζωής, σε λίγο θα γίνει και αγαπητός στο διαδικτυακό κοινό του YouTube. Καλά λένε. Νίκο μου, αυτό το καιρός είσαι ερωτευμένος. Όχι. Πόσα είμαι ερωτευμένος. Πόσα έψιλον χρησιμοποιείς. Όχι. Είμαι ερωτευμένος γενικότερα. με τη ζωή. Νίκο μου, επειδή ξέρω ότι πάρα πολλές ώρες τη μέρα σου τις τρως στο στούντιο και γενικότερα επειδή συναναστρέφεσαι ο ίδιος και με τους επιχειρηματίες και με τον κόσμο, έχεις φιλικές σχέσεις και η δουλειά σου σου αποσκοπεί πολύ χρόνο πάνω σε αυτό. Αυτό είναι που σε πάει πίσω στο να μην ερωτευτείς, γιατί ξέρω ότι εσύ, όπως είπα, που είσαι ερωτεύσιμος, έχεις αρκετές κατακτήσεις, τον κυνηγάνε πολλές γυναίκες. Και όποια θέλει να το βρει στο Facebook, Νίκος Τσεγγέλης, Νίκος Τσεγγέλη Μπου και fanpage Τσεγγέλης. Ούτε τα βγάζεις με το Τσεγγέλη. Με το Τσεγγέλη. Έτσι. Νίκο, που θες να ερωτευτείς, είσαι σε μια φάση ναι, της ζωής σου. Αλήθεια. Ναι, είμαι σε μια φάση που θέλω να ερωτευτώ. Θα μου επιτρέψεις να το πω αυτό. Θα μου επιτρέψεις, γιατί αυτό είναι και τιμή σου και καμάρι σου. Βέβαια, να πω ότι ο Νίκος, παρόλο που το νεαρό της ηλικίας του, έχει και ένα πανέμορφο γιο, ένα γκούκλο γιο, πραγματικά, που μαζί με τον μπαμπά ερωτεύεσαι και το γιο. Συμφωνείς, μαέστρο? Πάμε πακέτο. Ναι. Ρε εσύ, Νίκο μου, εσύ το πρωί μπαμπάς, το βράδυ ερμηνευτής. Πώς είναι αυτός ο συνδυασμός? Δύσκολος. Είναι δύσκολος γιατί δεν έχω χρόνο τόσο πολύ για το παιδί όσο θα ήθελα. Όσο θα ήθελα. Και είναι δύσκολο γιατί γενικά τρέχω συνέχεια και δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα. Τώρα για το γιο μου, εσύ ξέρεις τώρα τι να σου πω. Ο γιος είναι ένα γλυκίδατο πλάσμα σαν τον μπαμπά του. Εύχομαι να πάρει και τις χάρες του μπαμπά του. Δεν τραγουδάει ωραία. Σε όλα τα βελληνικέ. Σωστή. Το έμαθα μετά από τη 15η εκπομπή. Correct. Έμαθα ότι το, πώς το έλεγα παλιά. Βελληνικούς το έλεγες. Το βελληνικούς έγινε βελληνικές για τον Τζεγγελί. Είδες, μαθαίνεις. Σε σένα μιλάω. Τη 16η εκπομπή θα έχεις. Νικολάκη μου, τώρα που θα εμφανιστείς, βασικά έχεις μόνιμες έδρες που μπορούν να σε βρουν, ξέρω ότι κάποια μαγαζιά, είσαι μια φορά την εβδομάδα και μπορούν οι φίλοι να σε επισκεφτούν. Βέβαια και μέσα από την προσωπική σου σελίδα μπορούν να μαθαίνουν τις εμφανίσεις σου. Ναι. Ναι. Θέλω να μου πεις όμως τώρα, τι προγραμματισμένες εμφανίσεις έχεις? Κοίτα να δεις, υπάρχουν κάποια μαγαζιά, κάθε μέρα άλλο, που είναι στάνταρ. Δηλαδή κάθε Δευτέρα είμαι στη Νίκαια σε μια ροκ σκηνή στο Κράμπους. Στο Κράμπους, να το φιλήσουμε το Κράμπους. Κάθε Τετάρτη είμαι στην πλατεία Μέμου σε μια ροκ σκηνή, λέγεται το όνειρό μας. Ναι. Κάθε Πέμπτη είμαι στο Λόκα, είναι ένα κλαμπ στην Αγία Βαρβάρα. Κάθε Παρασκευή είμαι στο PS, είμαι στην πλατεία Μέμου στον Κορδαλό. Βέβαια. Και κάθε Σάββατο είμαι από μαγαζί σε μαγαζί, διαφορά από αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό δεν σε κουράζει? Δεν είναι εύκολο να είσαι κάθε μέρα σε άλλο μαγαζί. Είναι προτιμότερο όμως, ώστε να μπορεί να πας σε πολλά μαγαζιά, να έρθει ο κόσμος να σε δει σε πολλούς χώρους, από το να σε βλέπει κάθε μέρα στο ίδιο μαγαζί. Είναι λίγο πιο κουραστικό. Επειδή ξέρω ότι σου έχουν γίνει προτάσεις και από πάρα πολύ μεγάλα ονόματα, με τον τρόπο σου τα έχεις απορρίψει. Δεν ξέρω αν ήταν συνειδητή η επιλογή σου, γιατί ο Νίκος Τσεγγέλης έχει επιλέξει έναν άλλο τρόπο διασκέδαση, να έρχεται κοντά με το κοινό του. Αυτό πήγα να σου πω, ότι εγώ, εσύ ξέρεις κάποια πιο μεγάλα μαγαζιά, έχω απορρίψει αυτές τις προτάσεις. Για ποιο λόγο? Το να πάω σε ένα σχήμα που είμαστε 6-7 τραγουδιστές και να βγαίνω για λίγο, θεωρώ ότι δεν ικανοποιώ τους φίλους μου που έρχονται να με ακούσουν, ενώ από το να είμαι κάπου μόνος μου μαζί με δύο τραγουδίστρες. Θεωρώ ότι περνάμε καλύτερα. Ξέρεις, εσύ έχεις δει. Όντως περνάνε πολύ ωραία στον Νίκο, γιατί ο Νίκος πολύ... γίνεται ακριβώς ένα με το κοινό. Μπράβο. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Τι ήθελα να το ρωτήσω. Έχεις κάποιο team μαζί σου που αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε, που είναι οι αφανοί ήρωες, εισαγωγικά η μουσική? Εσένα σ' ανέφερα, αγόρι μου. Τι λες, όχι, δεν το κατάλαβα. Ήδη το έχεις πει, το έχουμε πει το όνομά σου. Δηλαδή, ο Νίκος Σαντορινός είναι ο μαέστρος που έχει συνοδέψει και σήμερα. Ο μαέστρος μου, ο Νίκος Σαντορινός. Δεν θα μπορέσει να τραγουδήσει σήμερα, αλλιώς θα έπαιζε. Τον έχω μαζί μου συνέχεια όπου και αν πηγαίνω. Να πούμε ότι ο Νίκος, επειδή είναι πάρα πολύ. Πώς λέγεται η λέξη, θα τη βρω στην πορεία. Όχι στη βαρός καλλιτέχνης, η άλλη που είναι. Επικής. Επικής. Αυτός που πάει στα ραντεβού. Όχι, του... δεν είναι επικής αυτό. Τι είναι? Πες την. Τι ακριβώς. Σημαίνει αυτός που.
θα πεις κάτι και θα το πάρει με τον καλό τρόπο και όχι θα το αντέξει. Συνεπίστες θα πεις. Συνεπίστες ήθελα να πω. Επειδή ο Νίκος μας λοιπόν είναι πολύ συνεπής, όφιλε να είναι σε εμάς εντάξει και να έρθει ως καλεσμένος που τον είχαμε σήμερα. Δεν θα μπορέσει να μας τραγουδήσει. Όμως για τους φίλους που θέλουν να τον απολαύσουν σε κάποιο βίντεο που έχει ανεβάσει είτε στο YouTube είτε στις εμφανίσεις του, τις ανέφερες, μπορείτε να τον βρείτε Νίκος Τσεγγέλης απλόχερα μέσω της τεχνολογίας. Ποιους έχεις μαζί σου, Νικολάκη? Ξαναλέω λοιπόν ότι όπου και αν πάω έχω πάντα μαζί μου τον Νίκο του Σαντορινέο. Ναι, όχι για τραγουδιστές εννοώ, άλλα τραγουδιστές, παιδιά. Ή αυτά μπαλατζάρονται. Αναλόγως κάθε live έχω και άλλον. Παίρνω... Έχεις κάποια μόνιμη τραγουδίστρια? Όχι. Έχω σε κάθε live κι άλλη. Μα δεν σ' αρέσουν εσένα οι μονιμότητες. Ειδικά με τις γυναίκες έχει πρόβλημα στη μονιμότητα από ό,τι ξέρω. Καλέ τον πνίγει εμένα θα μου πεις. Ναι, όταν... Εμένα θα μου πεις. Ναι. Ο Νίκος παθαίνει κάτι, μόλις ακούει δέσμευση, σχέση, κλακ. Α, μην τον ακούς τώρα που λέει ότι θέλει να το παίξει καλός. Ναι, εγώ είμαι τη σχέση και μ' αρέσει και δύο χρόνια με την ίδια γυναίκα. Γιατί πλέον στις μέρες μας σχέση θεωρείται και η μία εβδομάδα. Γιατί σχέση. Α, σχέση. Νίκος. Α, σχέσεις κανένα Νίκος μου. Δημόσιες σχέσεις. Δημόσιες. Να, από αυτό που θα πεις πολλές δημόσιες. Να σου πω κάτι τώρα που με βλέπω. Γιαννάκη, μου πάει το έλκυθρο. Πολυθρόνος. Ο θρόνος. Μπράβο. Ήθελα να το πω, αλλά λέω πού κάθεται η Βασίλισσα. Μόνο ότι εγώ όμως, sorry που θα στη σπάσω, αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως σε βλέπω στο πλάνο, κάθεσαι στον απόλυτο θρόνο του Ολυμπιακού και είσαι ΑΕΚ. Καλά, και το κανάλι είναι άλλο ομάδα. Και το κανάλι του Παναθηναϊκού, δεν το συζητάμε. Είναι η γιορτή του έρωτα, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Α, γι' αυτό κόκκινο, εντάξει. Λοιπόν, Ντερεκάκι μου, αφήνω για λίγο τον Νίκο. Τι θες? Θέλω να μου πεις τι έχεις ετοιμάσει εσύ. Εμείς θα παίξουμε ένα παιχνίδι οι τρεις μας. Περίμενε. Ναι. Και παιχνίδι. Κοίτα πώς σε κοιτάω. Πού είναι ο φίλος μου που έκανε την εκπαίδευση? Α, σε παρακαλώ. Θα παίξουμε ένα πολύ πουλο παιχνίδι. Όπως? Το Φιλιππάκι μου. Πού είναι το Φιλιππάκι μου, το αγοράκι μου, που κάνει εκπαίδευση πάνω στο γογάκι του. Για πες. Λοιπόν, έχω βρει ένα τραγούδι στο ίντερνετ. Ναι. Από αυτά τα άσματα, τα λαϊκά, τα που μάλλον εσείς δεν θα τα ξέρετε. Αλλά εμένα ο στίχος μου έκανε πάρα πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Α, αυτό θα κάνουμε! Μπράβο. Μ' αρέσει. Ναι, δεν το μου εξηγείτε το στίχο. Τι θα θα προσπαθείτε να μου συμπληρώσετε το στίχο. Μάλιστα, πάμε. Βιές. Τσεγγέλης, Βιές Γαριφάλου, πάμε. Λοιπόν, γιατί μικρή μου σαν υπείς, ευθύς τα κατεβάζεις. Ποια. Ποια κατεβάζεις. Εβαδώσε μας τρεις εναλλακτικές. Τι είμαστε να το σκεφτούμε. Ευθύς τα κατεβάζεις, λέει. Σαν έρθεις, ευθύς τα κατεβάζεις. Τα βρακάκια σου. Εσύ τι λες. Ξαναπες το στίχο. Γιατί μικρή μου σαν έρθεις, ευθύς τα κατεβάζεις. Τα μάτια σου στο πάτωμα. Παιδιά, δεν θα... θες και να με κοιτάζεις. Ανεβάζεις. Δεν θες να με κοιτάζεις. Τα γαλανά ματάκια σου και εμένα με κοιτάζεις. Ένα με εγώ. Λοιπόν, Τσεγγέλης, ένα. Φιλιπάκι μου, έλα γοράκι μου. Γω. Ωραία παπουτσάκια φοράς. Τα βρακάκια σου. Μήπως τον έχω εγώ μικρό. Ποιον? Το πόνο στην καρδιά μου. Έλα, δεν το ξέρεις το τραγούδι. Το ξέρεις το παίζει. Όχι. Δεν το ξέρω. Το πόνο στην καρδιά μου. Συγγνώμη, είναι ακριβώς. Μπορεί να με ενημερώσεις. Ποιο είναι αυτό που κατεβάζεις το σόγκ και ποιο είναι αυτό που τον έχεις στην καρδιά τον πόνο το μικρό. Ποιο. Ποιος το λέει. Ο στίχος, ο τίτλος είναι «Έλα να κάνουμε σεξ». Καλά που την βρήκες αυτό. Ωραίος τίτλος. Την παρακμή. Λοιπόν, λέει «Έλα να κάνουμε σεξ». Ποιος το λέει, πρέπει παιδί μου αυτό. Είναι αγνώστο ρε παιδιά. Βρήκα 15 τραγούδια να το λένε, στο 15 ανεβάσματα στο YouTube. Δεν λέει κανείς που είναι. Σε συλλογές το βρήκα. Αλήθεια. Να μιλάνε για αυτό το τραγούδι κόσμος. Να υπάρχει group στο Facebook. Δεν λένε ποιος το λέει. Ωραία, πάμε λοιπόν παρακάτω. Στιγμή με βέβαια, στιγμή. Ξέρω ότι έχει κλέψει το ρεφρένο Μουζουράκης και έχει αλλάξει λίγο το στίχο σε μια ταινία που το είπε. Αλλά δεν είναι δικό του. Ναι. Λοιπόν. Ωραία. Έλα να κάνουμε σεξ. Έλα να κάνουμε σεξ. Να σου πω τι θα γίνει σήμερα, μας έχει σε... Συμπλήρωσέ μου. Λόγω της μέρας. Συμπλήρωσε, συμπληρώστε μου το στίχο. Α, έλα να κάνουμε σεξ, έλα να κάνουμε σεξ. Η αγάπη μας είναι άφτραυστη. Χωρίς το σεξ. Άφτραυστη, εδώ σε θέλω, στα δύσκολα. Έλα να κάνουμε σεξ, η αγάπη μας είναι άφτραυστη. Έλα να κάνουμε σεξ, έλα να κάνουμε σεξ. Η αγάπη μας είναι άφτραυστη. Για πείτε μου, κύριε Τσεγγέλη, που τρέχετε βρει όλα τα υπόλοιπα. Ας το περάσουμε το τεστ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αν το χάσει, παίρνει το πόντο εγώ. Λοιπόν, σαν γυάλινο πυρέξ. Πυρέξ. Α, ναι, το έχω ακούσει.
Είδες, είναι γνωστό σύγκλο. Παιδιά, λοιπόν, είμαι άσχετη τώρα, μα έχετε πιάσει σε μια φάση που έχουμε. Παρακολουθώ, άκου να δεις, η μουσική παιδεία μου είναι φίβολα λιμωριά και πάνω, δεν μπορεί να μου λέει για τα πήρε 6 και 6. Εσύ δεν μου πες να κάνουμε quiz, λοιπόν, ναι, το κάνουμε, έλα, το κάνουμε. Θέλω να βρεις το στίχο. Το βρω. Θα δεις μια μέρα, δεις. Εσύ μικρή, εγώ θα σου τη βάλω. Ποια. Ποια. Τη βέρα στο χεράκι σου και ύστερα θα σε πάρω. Αυτό πες μου τι είναι αυτό. Εγώ αυτός το ξέρει το τραγούδι, εντάξει, δεν μπορεί, κερδίζει γιατί το ξέρει. Δεν το ξέρω, όχι. Τη βέρα στο χεράκι σου. Θα σου πω κάτι γίνεται. Είναι πάρα πολύ καλός να ξέρεις τα αυθόρμητα σημαντινάδες, γι' αυτό του έρχονται λοιπόν, τώρα έτσι. Εγώ θα σου πω τώρα τι γίνεται, θα σου πω το υπόλοιπο να πεις θα του δίνουμε τον πόντο ή όχι. Δώστε το, μωρέ. Τη βέρα στο χεράκι σου μέχρι να σου την κάνω όμως. Ε, άντε, στο καλό. Λοιπόν. Δεν ξέρω, έπεσα σε μια λέξη. Και το τελευταίο. Άντε μου. Πάλι για σεξ θα μιλήσεις. Λόγω της μέρας. Ας τον πάρει το ποτάμι. Και τι αγάπη μου γλυκιά. Γιατί. Θα σε έχω από πίσω. Α, πάρε με από πίσω, το λέει η Καρλώτα. Αυτό είναι. Τι μπορεί να λέει το τραγουδάκι παρακάτω, πες μου τη λέξη. Ξανά το στίχο. Και τι αγάπη μου γλυκιά, θα σε έχω από πίσω. Αν κάποιος σου την πέσει. Εγώ θα τον χτυπήσω. Α, όχι, εγώ απ' τ' άλλο. Εγώ κέρδισε! Τι λέει. Είδες, αν τα ξέρω, Γιαννάκη. Εγώ θα σε... Μπιπσο. Δεν το ξέρω αυτό. Είδες, εγώ το φαντάστηκα. Λοιπόν... Δεν έχουμε άλλο. Ένας πόντος για τη γωγό. Ένας. Τρεις πόντοι για τον Τζεκέρλ. Στο τραγούδι, θέλω να κάνω σεξ. Άσα παρμπούλη σκαλωδία. Δικό σα! Αυτό ήταν, δεν έχουμε άλλο. Του πάνε τραγούδι, είναι δύο κουπλέ, είναι ρεφρέ. Ξέρετε, ήταν γρήγορο. Στρόφαρε πολύ εύκολα. Δεν πάει, το ξέρε. Τα ξέρω όλα. Να σου πω τσεκελάκο μου. Και πιάστηκε κιόλα. Όταν είπα το ρεφρέν, είπε Α, το έχω ακούσει. Ναι, το έχω ξεχάσει. Ο Τσεκελή γενικότερα ψάχνει, ρε παιδί μου, ότι καινούριο βγαίνει, κυκλοφορεί. Είναι παιδί που μελετάει. Ήταν δύσκολη επιλογή τραγούδια, να ξέρει πάντω. Διασκεδαστική, εγώ θα την έλεγα. Να σου πω κάτι, τσεκελάκο μου. Θέλω να μου σχολιάσει κάτι. Τώρα έχουμε δει τη μεγάλη επιτυχία του Παντελή Παντελίδη. Πάλι! Εμένα ρωτάει. Έρωτα είσαι μαζί του. Εμένα μου αρέσει ο Παντελής, δεν ξέρω γιατί. Δεν παίζει, είναι καψούρα, τελείωσε. Όχι, 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 είναι φίλος μου ο Παντελής. Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι μάλλον καψούρα. Μην μου τα μπερδεύεις. Αυτή η εκπομπή είμαι μάλλον. Σε αυτήν την εκπομπή. Την επόμενη θα σου πω άλλο. Δεν πειράζει, λοιπόν. Το ζώδιο. Κρυό. Αλλάξαμε ζώδιο. Πάνε, συγχωρηθήκαν οι Παρθένοι. Καλέ, αυτοί που τους θυμήθηκες, αυτοί έχουν γίνει και τα εξάμηνα. Να σου πω κάτι, Τσεκελάκο μου. Αυτή λοιπόν η μεγάλη επιτυχία σε έχει επηρεάσει καθόλου, γιατί ακούω πολλούς τραγουδιστές και γενικότερα βλέπουμε και συνεντευξιάζουν και άλλες, άλλα τηλεοπτικά δίκτυα. Μεγάλους τροβαντούρους λέγονται. Τροβαντούροι. Λαϊκούς ιντερνετικούς τραγουδιστές. Όχι, εγώ θέλω να το πω μετάλλο που ρωτάνε. Τους τροβαντούρους. Τροβαντούρος. Είναι ντούρος ο τροβαντούρος. Ε? Όχι τροβαντούρος. Ένας. Ντούρος. Από αυτό. Θέλω να μου πεις, έχουμε ακούσει κατά καιρούς να πειράζονται. Εσένα σε ενοχλεί. Να με ενοχλείς τι που έκανε επιτυχία ο Παντελίδης. Ναι. Τόσο γρήγορα εννοείς. Ναι. Που είσαι ένας άνθρωπος που αγωνίζεσαι και πας ας πούμε... Με πολύ κόπο. Κοίτα, φαντάζομαι ότι ο Παντελίδης δεν ξύπνησε ένα πρωί, έγραψε τρία τραγούδια την άλλη μέρα, έγινε Παντελίδης και αυτός έχει αγωνιστεί. Έχει πει τα κομμάτια ναι, του. Ναι, επειδή τον ξέρω πολύ καιρό. Εγώ, τον φαντάζομαι Παντελίδη. Ότι ήταν στο YouTube πολύ καιρό, απλά είναι, κάτι ήρθε η ώρα του και έγινε. Είναι δύο χρόνια στο YouTube το παιδί. Είναι δύο χρόνια. Αλήθεια. Δύο χρόνια, το εγώ νομίζω ότι είναι παραπάνω. Τον ξέρω και προσωπικά. Έτυχε να γνωριστούμε στα γενέθλια της φίλης μου της Νάγιας, που είναι πολύ καλή φίλη πριν έναν χρόνο, πριν γίνει γνωστός. Και είχε έρθει με την κιθαρούλα του, μας τραγούδισε κανονικά. Και έτσι έμαθα το τραγούδι και μπήκε και τα βιντεάκια του. Να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά όμως, γιατί έχει γίνει μια τεράστια μόδα. Όλοι πιάνουν μια κιθάρα μετά από αυτό το φαινόμενο και αρχίζουν και γρατζουνάνε. Εντάξει, συνήθως στην Ελλάδα ότι κάνει επιτυχία, το αντιγράφουν κι άλλοι. Θεωρούν ότι αν πάρουν μια κιθάρα και βγουν στο YouTube και πούν κάποιο κομμάτι θα γίνει. Νίκο, δεν είναι εύκολο. Πραγματικά σου μιλάω. Έκανα έτσι, ρε παιδί μου, ένα ρεφράς, πώς λέγεται αυτό που το κάνεις. Refresh. Από αυτό. Λοιπόν, και μπαίνω να πατήσω να δω ανθρώπους που τραγουδάνε με αξιόλογες φωνές. Πραγματικά αξιόλογες. Με όλη μια κιθάρα, γιατί δεν παίρνει ένας ένα ντέφι. Ποιο πρωτότυπο. Νίκο, μου εσύ έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία. Να πάρω μια κιθάρα και να γράψω, όχι.
Από ό,τι ξέρω, ο Νίκος έχει μεγαλύτερο συνθετικό ταλέντο. Μπορεί να παίξει περισσότερα όργανα από μία κιθάρα. Ο Νίκος. Σωστά. Ναι. Οπότε δεν έχει ανάγκη να γρατζενίσει απλά μία κιθάρα. Μπορεί να γράψει ένα ολόκληρο τραγούδι το παιδί. Και το έκανε, πράξη. Και το έκανε. Νίκο, που αποσκοπείς, ποια είναι τα όνειρά σου. Εσύ γιατί ετοιμάστηκες. Πάει μετά από το τραγούδι. Αγχώνει τον καλεσμένο. Μη μου αρχώνει. Ο μαέστρος. Έβαλε και το τσαντάκι ο μαέστρος. Μαέστρο. Καλά, μαέστρο. Λοιπόν, τι είναι τα όνειρά, είναι τα όνειρά σου, Νίκο μου. Εντάξει, όλοι αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο. Ό,τι έχει να κάνει με τα όνειρά μου, όποια και να είναι αυτά, είναι σίγουρα ένα καλύτερο αύριο. Με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς το αύριο που θες? Με σένα εγώ. Με μένα έχει συνεργαστεί, αγόρι μου. Σου έκανα την τιμή, τη χαρά. Σου έδωσα απλόχερα τις γνώσεις μου. Έτσι, έτσι. Μη γελάς, μαέστρο. Αν με ακούσεις, θα πάθεις κοκομπλόκο. Πες με ποιον θα ήθελες, ας πούμε, να συνεργαστείς. Ή σε ποιον, επειδή γράφεις και πολύ καλά, έχεις γράψει κάποιο τραγούδι και να πεις, ρε παιδί μου, αυτό το τραγούδι το, θα ήθελα να το πω ή να το δώσω να το πει ένας τραγουδιστής που θαυμάζεις. Θαυμάζω πολλούς τραγουδιστές. Ένας που θα ήθελα όμως να δουλέψω μαζί του είναι ο Βασίλης ο Καράς. Του έχω μια μεγάλη. Έχεις πάει να τον δεις? Αδυναμία. Πολλές φορές. Α, έχεις πάει, ε. Τον έχεις πιάσει, τον έχεις πλησιάσει. Να του πεις, κύριε Βασίλη μου, δεν ξέρω πώς θα τον αποκαλέσεις. Βασιλάκι μου. Ναι. Είναι μεγάλος άνθρωπος όμως. Πρέπει να τον πούμε κύριο, από σεβασμό καταρχήν. Λοιπόν, να του πεις, κύριε Βασίλη μου, θα θέλετε, ας πούμε, να σας δώσω. Ακούστε αυτό το τραγούδι και ας πήγαινε και στον πρώτο, ρε παιδί μου. Όχι, δεν το έχω κάνει ποτέ. Γιατί, Νίκο μου? Θέλεις, ντρέπομαι, θέλεις, δεν έχω το θάρρος. Δεν το έχω κάνει. Να σε ρωτήσω κάτι. Να το ρωτήσω, γιατί θέλω. Αυτή ανακρίνεις. Τη στιγμή βλέπουμε ότι το ρεμπέτικο πάνε να το κάνουν μεγάλη μόδα. Ένας από τους τέσσερις που πάνε στη Eurovision είναι ρεμπέτης. Από ό,τι λένε πηγές μου, ο Στάνο Αντιπαριώτης στο καινούργιο του CD ετοιμάζει ρεμπέτικες διασκευές. Ναι. Που είναι ένας pop τραγουδιστής. Ήθελα να μου πεις τώρα εσύ, πιστεύεις ότι όταν κάτι γίνεται μόδα, το ρεμπέτικο, επειδή είσαι λαϊκός τραγουδιστής, πρέπει να το ακουμπάει ο καθένας, είναι τόσο μόδα ή θα έπρεπε να μείνει underground? Όπως ήταν μια ζωή και εξέφραζε τους ανθρώπους πραγματικά και αληθινά. Κοιτάξτε, επειδή ξεκίνησα από το ρεμπέτικο, το ρεμπέτικο θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο είναι τρόπο ζωής. Δηλαδή, επειδή πάει καλά, τώρα δεν το κάνεις μόδα, είμαι λαϊκός και το γυρίζω στο ρεμπέτικο, πρέπει να το έχεις. Το ρεμπέτικο είναι τρόπο ζωής. Ο ρεμπέτης είναι ρεμπέτης. Καλό είναι να μην μπαίνουν στον χώρο του ρεμπέτικου κάποιοι απλά επειδή είναι μόδα. Παιδιά, εγώ θεωρώ ότι γενικότερα το ρεμπέτικο μου βγάζει έτσι και μια μαγιά. Αυτό σου λέει, είναι τρόπο ζωής. Ναι, αυτό. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο που τα ακούγανε οι παλιότερες γενιές που ήταν βιώματα. Οπότε καλό είναι όντως και εμείς τα φιντάνια της σημερινής γενιάς, καλό είναι, το θεωρώ λίγο ιεροσιλία, το να τα αγγίζεις καν, να τα λες ας πούμε και ρεπερτοριακά. Εντάξει, το να πεις ένα-δύο τραγούδια, αλλά να δηλώνεις ρεμπέτης τραγουδιστής είναι στις μέρες μας πολύ δύσκολο. Γιατί πρέπει να έχεις και μια στιβαρή φωνή, να είσαι και ο ίδιος ένα στιβαρή. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Νικολάκης τώρα που είναι ένα νέο πρόσωπο, ένα φρέσκο αίμα, να βγει και να δηλώσει ρεμπέτης, γιατί καταρχήν δεν σε εμπνέει. Έτσι νομίζω, Νίκο μου. Άσχετο ότι το λες, το ότι έχεις μελετήσει, γιατί εσένα αρέσει να μελετάς πάνω στη μουσική. Δεν θα μπορούσα, ας πούμε, να ακούσω ποτέ ότι ο Νίκος Τσεγγέλης είναι ρεμπέτης. Δηλαδή, πώς το βλέπετε και οι δυο σας, θέλω να μου πείτε, το ότι αυτή τη στιγμή εμπορικοποιούν τόσο πολύ το ρεμπέτικο και το βάζουν υποψήφιο στη Eurovision, ξέρουν ότι θα χάσει εκ των προτέρων. Συγγνώμη, παιδί μου, ποιος θα το πει αυτό? Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ. Η δεύτερη φορά που το λες. Θα πάμε στη Eurovision με ρεμπέτικο τραγουδί. Ένα από τα τέσσερα άτομα, τους υποψήφιους που έδειξε η τηλεόραση, ναι, μέχρι στιγμή στα άλλα κανάλια, είναι ρεμπέτης. Ο Βαβακάρης. Ο γιος. Ο γιος. Δεν ξέρουμε τι λέμε. Κόστοσες. Κόστοσες. Δεν ζει. Γι' αυτό δεν λέω κόστοσες. Ζει.
Ζει ο γιος. Ο γιος ζει. Ο πατέρας δεν ζει. Όχι. Ο γιος είναι ο Στέλιος, ο Λεωνάρδος, είναι πολύ βαμακαρδός. Δεν αλλάζουμε συζήτηση, λέω. Όχι, να μην είμαι εδώ και δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό τώρα θεωρεί, ναι, είναι λίγο εμπορεύσιμο. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή, πώς το βλέπετε αυτό τώρα. Κοίταξε να δεις κάτι, για να το κάνουν, κάτι έχουν στο μυαλό τους, είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα από εκεί και έπειτα εγώ τώρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι επειδή βλέπουμε, πώς σας είπα, ότι οι πηγές λένε ότι ο Στάνος Παριώτης από pop καλλιτέχνης ετοιμάζει διασκευές ρεμπέτικα κομμάτια. Τώρα εμένα ο Στάνος, ας πούμε, δεν θα μου άρεσε. Μάλλον αυτό που ετοιμάζεται είναι να έρθει πολύ στη μόδα ξαφνικά το ρεμπέτικο μέσα από τις δισκογραφίες σε διασκευές. Αυτό ρωτάω, όπως βλέπετε, να διασκευάζουν το ρεμπέτικο. Θεωρώ ότι το ρεμπέτικο είναι ένα γνήσιο βαρβάτο έτσι των δυτικών προαστίων. Στίχος που δεν μπορείς τώρα να βλέπεις ένα παιδάκι με κίτρινα μαλλιά και φράτζα από τη μια μεριά και να σου λέει δεν ξέρω, δεν μου κάθεται καλά. Τώρα βέβαια αυτοί που τα κάνουν για κάποιο σκοπό τα κάνουν. Καλά και τα κάνουν, αλλά εγώ θέλω το ρεμπέτι με τη μουστάκα. Ή ελάτε. Με τα αυτά. Πώς τη λένε αυτό που το πας και έτσι και έτσι και έτσι. Κομπολόι. Όχι κομπολόι. Μπεγλέρι. Oh. Το θέλω ένα τέτοιο στυλ το ρεμπέτι, ρε παιδάκι μου. Το θέλω αλανιάρι. Έτσι δεν είναι, ρε Φίλιππα. Ωραία. Λες όχι, τόλμα. Τόλμα, μπορεί. Εσύ, Νίκο μου, τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό, δηλαδή έτσι δεν το έχεις κάπως στο μυαλό σου. Ναι, είναι ένας εμπορικός τρόπος και αφού υπάρχουν και εταιρείες και αυτά τα στρώματα, ας πούμε, καλλιτεχνών που είναι στην πρώτη γραμμή, που μπορούν να προωθηθούν, οκ. Okay. Αλλά εγώ, αν με ρωτήσεις σαν γνώμη, εντελώς. Εδώ είμαι, Ντέρεκ. Κοίτα το Νίκο. Αυτό είναι ο Γιάννης. Το Νίκο, κοιτάω, παιδί μου. Πού είναι ο Νίκο. Νάτος! Εδώ δίπλα μου τον έχω. Δεν είναι τίποτα, είναι ο έρωτας. Να σου πω, τι τελειώνουμε Γιάννη. Να σου πω Νικολάκη μου, εσύ έχεις σκεφτεί να κάνεις κάποια διασκευή με κάποιο ράπερ που είναι εξίσου και στη μόδα. Και αφού μπαίνει και στο ρεμπέτικο, γιατί να μην μπαίνει και στα λαϊκά που έχει μπει ήδη. Ναι. Μιλάμε για το ράπ ή για το ρεμπέτικο τώρα, για το ράπ. Το ραπ, να βάλεις ένα ράπερ, ας πούμε, στα δικά σου κομμάτια, ναι. Που είναι συνηθές φαινόμενο το λαϊκό να παντρεύεται, ναι, με, ναι, το ραπ. Ναι. Έχεις σκεφτεί κάποια τέτοια συνεργασία? Ναι, υπάρχει μια συνεργασία. Υπάρχει. Θα γίνει σε λίγο καιρό με ένα ράπερ φίλο. Μπορούμε να αποκαλύψουμε. Το όνομα του. Ναι. Είναι ο Βάιος ο Κωνσταντινίδης. Νομίζω... ο Βάιος. Λέμε να κάνουμε κάτι, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, λέμε όμως να κάνουμε κάτι μαζί. Ωραία, και βεβαίως και να κάνετε, γιατί και ο Βάιος είναι ένα πάρα πολύ έτσι όμορφο μουτράκι. Καλό παιδί, καλό παιδί, ωραίος τραγουδιστής. Καλό παιδί, στηρίζεται ένας τον άλλον και αυτό νομίζω ότι το πάντρεμα θα πάει και πάρα πολύ καλά. Να σε ρωτήσω κάτι, θα κυκλοφορήσεις CD, θα κυκλοφορήσεις digital track, έτσι δεν λέγονται, ρεκάκι μου. Digital track. Όχι ακόμα. Θα κάνω 4-5 κομμάτια, θα ανέβουν στο YouTube και ανάλογα στο πώς θα πάνε μπορεί μετά να κάνω ένα μαξίδι. Έχεις κάνει κάποια συμμετοχή κάτι σε κάποιο CD? Όχι. Γιατί δεν το επιχείρησε, ενώ ξέρω ότι σου έχουν γίνει προτάσεις και εκεί πάλι. Ξέρεις τι, από μωρό που ξεκίνησε το τραγούδι, από τα 15, δεν το είδα ποτέ σαν δουλειά. Το είδα πάντα σαν χόμπι. Οπότε δεν με ένοιαζε ποτέ το κάτι παραπάνω. Ναι, αλλά από αυτό ζεις ουσιαστικά, ναι, και εσύ και η οικογένειά σου. Ναι, οπότε τώρα ήρθε η ώρα νομίζω να κάνω κάτι. Θες να μου πεις ότι πιο πολύ έλεγε σε μένα δεν με ενδιαφέρει να παίρνω χρήματα μέσα από αυτό, απλά να τραγουδά γιατί το μεράκι σου. Το έκανα σαν χόμπι. Το έκανες για τους φίλους πιο πολύ. Για μένα, μ' άρεσε και έλεγα, α, τραγουδάω. Νικό, σήμερα πιστεύεις ότι η δουλειά του τραγουδιστή σε μια οικογένεια πολυμερή, πώς λέγεται? Πολυμέλη. Πολυμελή οικογένεια. Μπορεί να στηρίξει την οικογένεια. Να στηριχθεί. Το νοικοκυριό. Όχι. Νιώθεις αστάθεια, νιώθεις... Βέβαια. Καλά το είπες, μια χαρά το πας. Αναμφισβήτητα. Όχι αναμφισβήτητα. Όχι, καλά το πες, ανασφάλεια. Ανασφάλεια, ναι. Α, καλά το πα. Είναι ένα να βάλει κάτι παραπάνω. Είναι επάγγελμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ λίγες οι δουλειές πια. Είναι πάρα πολλοί τραγουδιστές. Τα μεροκάματα έχουν πέσει. Είναι ένα επάγγελμα τέλος πάντων που δεν μπορείς να στηρίξεις μια οικογένεια. Πεις ότι έχω οικογένεια, παιδί και τους μεγαλώνω από αυτό το πράγμα. Σήμερα μπορεί να δουλεύεις, αύριο δεν δουλεύεις. Ένσημα δεν υπάρχουν. Είναι μια δουλειά η οποία δεν μπορείς να σταθείς σε αυτή τη δουλειά και μόνο. Θέλω να μου πεις ένα ευτράπελο. Να ξαναπάμε στα δικά μας. Ένα ερωτικό, κάντε αυτή την ερώτηση, μου αρέσει. Ένα ευτράπελο που σου έχει συμβεί κατά τη διάρκεια που ερμηνεύεις. Νομίζω θα έλεγες γενικά
Και μου ήρθε στο μυαλό ένα ωραίο ευτράπηλο. Ποιο, ένα δικό μου ευτράπηλο. Μαζί ήμασταν. Επέστε και αυτό. Να πούμε και αυτό, δικό, δική του εκπομπή, όλοι πάνω του είναι. Νίκος Εγγέλης σήμερα. Δεν μου συμβεί κάτι. Κάτι σημαντικό. Ακραίο θαυμασμό έχεις δεχτεί και να μην μπορείς, ρε παιδί μου, δηλαδή να έχεις μια θαυμάστρια με την οποία να γίνεται και ενοχλητική. Ναι. Αυτό ναι. Σε κολακεύει ή σε κάνει, ας πούμε, όταν πραγματικά δεν μπορεί, αυτό που λέμε τσιμπούρι, να σου πάει βόδιο στη δουλειά σου με την άποψη ότι εσύ να ξεκαθαρίζει, αλλά να δημιουργεί και να φαίνεται όλο αυτό. Κοίτα, άμα γίνει ενοχλητικό, σίγουρα δεν αρέσει κανέναν. Ναι. Σαφώς με κολακεύει, μέχρι τα όρια που δεν αρχίζει να γίνεται ενοχλητικό. Πάντως έχει γίνει κάτι τέτοιο πολύ έντονο. Ναι, βέβαια. Θέλω να μου αναφέρεις χημικά, δηλαδή πώς, τι, γιατί, ποια μέρα. Θα σου πω απλά μόνο ότι ήταν μια κοπέλα σήμερα που είχε ζητήσει το τηλέφωνο μου για να μπορεί να μαθαίνει πού τραγουδάω. Και είχα 200 μηνύματα τη μέρα, 100 τηλεφωνήματα σε πολύ ενοχλητικό βαθμό. Ερχόταν και στα μαγαζιά. Ερχόταν. Με αρκουδάκια, με λουλουδάκια και τα σχετικά. Ναι, κάποιες φορές ναι. Γλυκά έφερνε. Όχι. Α, να την διώξεις. Να σε διώξει, Νίκο μου. Γιατί πραγματικά η ζωή του καλλιτέχνη, πέρα από τη λάμψη και τα φώτα και αυτά, η δική σου τουλάχιστον καθημερινότητα είναι πολύ προσιτή. Προσιτή πολύ είσαι πολύ καλός, είσαι με τους φίλους της παρέζου. Έχεις φτιάξει ένα δικό σου κόσμο στο θέμα του τραγουδιού. Πολύ στενούς ανθρώπους που συνεργάζεσαι και δουλεύεις και τους φίλους πάνω απ' όλα που σε στηρίζουν. Πώς είναι η ζωή του Νίκου όταν έχει κάποια γυναίκα στο πλευρό του που ξέρω ότι τον ζηλεύουν πάρα πολύ. Μιλάς για μια συγκεκριμένη. Όχι. Δεν ξέρεις γι' αυτό. Εγώ τις ξέρω όλες συγκεκριμένες, αλλά επειδή όλες είχαν την ίδια. Την ίδια μοίρα. Μία-μία. Θέλω να μου πεις πώς μπορείς, ρε παιδί μου, και μπορείς να τα απεξέλθεις. Δηλαδή αυτή η εξυπνάδα και έτσι ο χειρισμός που τους κάνεις είναι απίστευτος. Θέλω να μου πεις, έχεις νιώσει πίεση στο να πεις όχι ρε γαμώτο, ή αυτό ή εκείνη, ή και το αντίστροφο. Με ρωτάς για να το πω ή δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Εγώ θέλω απλά να το πεις να το ακούσεις. Ναι, κοίτα, όταν δουλεύεις νύχτα και σε αυτή τη δουλειά, λογικό είναι ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου να νιώθει μια ασφάλεια, μια ζήλια. Ναι, αλλά εσύ, παρένθεση. Ο Νίκος, όταν έχει σχέση, είναι ένας πάρα πολύ τρυφερός άνθρωπος. Δηλαδή και τον άνθρωπο θα το συστήσει παντού. Θα φανεί ότι είναι ο άνθρωπός του. Αυτό είναι Νίκο, γιατί τους δημιουργεί λοιπόν ανασφάλεια. Μήπως που πέφτεις κι εσύ σαν ασφαλής όπως και εγώ. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι είναι λογικό. Ότι είναι λογικό. Υπάρχουν γυναίκες πολλές μέσα στο μαγαζί. Η δουλειά είναι κάποια σπίτα ξυλούδια, σε κάποια τραγουδήσεις. Νιώθουν ανασφάλεια. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο και γι' αυτό αυτό που λες ότι εγώ το δείχνω. Ότι δείχνεις, είμαι εδώ για να δείξω ότι εδώ είμαι. Αλλά καμιά φορά. Αυτό ρωτάω. Έχεις έρθει σε φάση να πεις όχι, ρε γαμώ, το ναι, ναι, προτιμώ. Ναι. Αυτό που λέω τώρα. Παρά εσένα. Προτιμώ να είμαι ελεύθερος, ας πούμε, παρά τέτοια πίεση. Έχει υπάρξει όμως και σχέση σου που σε έχει θαυμάσει πάρα πολύ και ήταν η κινητήριος δύναμη. Ναι. Αυτή γιατί την έδιωξες. Δεν την έδιωξα. Έφυγε. Περίπου. Δεν τα βρήκαμε και τόσο. Χάλασε. Ήταν η πίεση, ήταν η πίεση. Και... τι ζώδιο ήτανε. Εμείς πάμε βάση ζώδιο, πες μας. Κάνεστε τη ζώδιο. Δεν θυμάμαι. Κοίταξε, εμείς ξέρεις τι κάνουμε συνήθως. Τον ένα μήνα πιάνουμε μόνο παρθένο, τον άλλο μήνα πιάνουμε μόνο υδροχό. Δεκέμβρη. Έχω χερί να έμπλεξες, Νίκο μου. Δεκέμβρη, ναι. Έχω χερί να... Αχ, Νίκο μου, δεν ήξερες. Δεν ρώταγες την φιλενάδα σου. Με το εγώ τι είναι. Δεν είναι εγώ. Μετά τον εγώ καιρό, παιδιά, είναι ο... Νομίζω είναι τέλειο Δεκέμβρη. Όχι. Από... παιδιά, μετά μου βάλει με κέρατα. Και πρώτη, όχι, και 1η Ιανουαρίου μέχρι 22 είναι πάλι... πάλι εγώ καιρός. Εγώ καιρός. Με εγώ καιρό έχει. Ενέβαψες. Είναι σίγουρο. Ειδικά με ένα τελευταίο δεκαήμερο του Δεκέμβρη. Ποιο είναι το πρότυπο γυναίκας για σένα? Δεν όχι έχω... εμφανισιακά, σαν άνθρωπος, ψυχικά χαρίς. Καλά, άσχετα ψυχικά, γιατί του Νίκου πρώτα του κάνει κούκου όταν τη βλέπει απ' έξω και μετά κοιτάει το μέσα. Εγώ να το σώσω ήθελα, δεν σώνει. Δεν θέλω να σώσω τίποτα. Εγώ θέλω να αποσταριστεί αυτή η εκπομπή με όλες τις αλήθειες. Ο Νίκος Σεγγέλης κάνει ντου, TV ντου και τα λέει όλα. Ποιο είναι το πρότυπο γυναίκας για σένα? Εμφανισιακά μιλάμε. Και μετά πιάσουμε και τα ψυχικά χαρίσματα. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο. Αν μ' αρέσει και μου κάνει το κλικ, δεν έχω πρόβλημα. Κοίταξε, θα πω εγώ. Γιατί δεν τα λες ωραία. Είμαι έτοιμος να σας ακούσω. Λοιπόν, κοιτάξτε, παιδιά, κορίτσια, το σπίτι.
Ο Νίκος έχει μια ιδιαιτερότητα στις λεπτούλες. Κορμί λαμπάδα, με μέση δαχτυλίδι, μυτάκι γαλλικό και το μαλλί έτσι λίγο προς το ανοιχτόχρωμα. Και άμα τα έχετε σκούρου, μη σας απασχολεί, έχουμε και κομμωτήριο να το φτιάξουμε. Α! Τώρα που το θυμήθηκα! Να δώσουμε το δώρο μας για σήμερα! TV Do, κάνετε like στη σελίδα του TV Do στο original fan page και κερδίζετε... facebook.com κάθε το TV Do, μόνο com, αυτό είναι. Βέβαια, ναι. Εγώ το ξέρω αλλιώς. Πες το. TV Do, κάνετε like και στέλνετε ένδειξη μπουκάλι για να πάτε να διασκεδάσετε στο κτήμα ορεινό που βρίσκεται Χαρνέ πιο κάτω από το καζίνο της Πάρνηθας. Μπουκάλι λοιπόν για 4 άτομα. Στο ορεινό κλαμπ. Να πάμε κι εμείς, είχαμε περάσει πολύ ωραία εκεί. Φανταστικά, φανταστικά. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα πάρω και τον Νίκο να πάμε. Μόνο του θα τον πάρω. Εκεί θα βρει, γιατί έχει κάτι κορίτσα. Λοιπόν, αν αυτή η εκπομπή δεν έχει, τουλάχιστον στο Facebook, μόνο στη σελίδα του Νίκου, πόσους φίλους έχεις? Και στα δύο προφίλ. Στο ένα μόνο. Γύρω στους 4.000. Άμα δεν έχει τουλάχιστον τα 3.099, εμένα με λέγω εγώ. Ήθελε να πεις κάτι για ευτράπελο που μας έχει τύχει μαζί. Πες το αυτό. Δεν ήθελε, είπατε δεν μου έχει τύχει. Α, τα αλλάζει, τα αλλάζει. Δεν σου έχει τύχει ευτράπελο. Μαζί μου τι σου έχει τύχει και θέλεις να αναφέρεις. Δεν με νοιάζει, και εγώ τα δικά μου τα βγάζω στη φορά. Πιο απ' όλα μαζί σου, πιο απ' όλα. Έχουμε ζήσει πολλά. Αχ, ρε Νίκο, τι ωραία που περάσαμε όμως. Πέρασε πολύ ωραία. Με τον Νίκο να πω ότι είχαμε δουλέψει εκείνος ως πρώτος άντρας και εγώ φυσικά ως πρώτη γυναίκα. Έτσι. Δεν μας μου τζώνει. Στο Μεσολόγιο είχαμε δουλέψει και πραγματικά ήταν μια φανταστική εμπειρία. Και πολλές φορές που λένε ότι οι σχέσεις των τραγουδιστών γίνονται ανταγωνιστικές και τέτοια πράγματα. Όχι, παιδιά. Όταν δεν έχεις κόμπλεξ και νιώθεις σίγουρος για αυτό που κάνεις και για αυτό που είσαι, πραγματικά αναπτύσσονται μεγάλες φιλίες, μεγάλοι έρωτες. Έχεις μπλέξει ποτέ με τραγουδίστρια? Με κάποια Θα το πω πιο κόμψα. Με κάποια συναδελφό σου? Ναι. Πώς ήταν η σχέση σας, Νίκο μου? Θάνατη φορά. Πιστεύεις στις σχέσεις πάθους ή στις σχέσεις αγάπης, τρυφερότητας? Γιατί του πάθους είναι αρρωστημένες. Το έχεις ζήσει και αυτό. Ναι. Σαν δεν υπάρχει πάθος, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, αλλά... Νίκο μου, αλλά να σου πω κάτι. Όταν περάσει το πάθος, καλό είναι να μείνει αγάπη. Ναι, να σου πω εγώ, επειδή έχω μάστερ πάνω σε αυτό. Κοίταξε να δεις κάτι. Εγώ θεωρώ, παιδιά, ότι το πάθος, ωραίο το πάθος, στην αρχή καυγαδίζεις, γουστάρεις. Εγώ δηλαδή που είμαι πολύ καυγατζού, τρελαίνομαι. Να ρίξω τον πινελίκι μου, το αμφιαλιώτικο, να σκοτωθούμε και λίγο, να του κλείσω το τηλέφωνο, να με κυνηγάει, να έρθει κατά το σπίτι, κατέβα, μωρί! Μωρί! Να χτυπήσει το χέρι, να χτυπάει τα κουδούνια, του λέω, μαμί, είναι ο μπαμπάς μου πάνω. Δεν με νοιάζει, μωρί! Ευτυχώς που είναι η ώρα 8.30, 9 και ναι. Ξέρω και ούτε λοιπόν, έχει πάει. Αυτά είναι ωραία. Μετά το ρωτή αυτό το πάθος σε πτύρει. Γι' αυτό λέω, η αγάπη και η τρυφερότητα. Δηλαδή η αγάπη είναι αυτή που σε θαυμάζει. Άλλο η καψούρα και άλλο το πάθος, Νίκο μου. Εσύ. Τώρα τα πες όλα εσύ. Τι να πει ο Νίκος, έχεις δηλαδή. Έχεις μπλεχτεί όλες τις καταστάσεις. Σε τι είσαι λοιπόν φάση τώρα που είσαι και έτοιμος κορίτσια από το σπίτι να ερωτευτεί? Θες να ζήσεις μια έντονη σχέση πάθους, μια σχέση έρωτα, μια σχέση αγάπη, αγάπης, μια σχέση τρυφερότητας, την τροφικότητας? Ή μια σχέση ό,τι να είναι? Μια σχέση ήσυχη. Υγιής. Έτσι. Είπε σωστή τη λέξη μου. Είδες, μπράβο. Διάζω. Κυριοκροτήστε με καλή. Σήμερα τα έχω πει όλα τόσο ωραία. Είπα και καινούργιες λέξεις σήμερα. Μπράβο. Οι καινούργιες λέξεις για σήμερα. Ποιες ήταν? Α, θα τις λέμε στο τέλος εκπομπής. Ρεφράς. Τι είναι το ρεφράς? Είναι το refresh. Το refresh. Είναι ο καραλάριγκος. Είπα εγώ. Είπες καραλάριγκος, είπα το εγώ, Γιάννη μου. Σωτηρία είπα εγώ. Δεν σε είπε καραλάριγκο. Το πες. Είπα εγώ καραλάριγκο. Είπες τροβαντούρος. Και τροβαντούρος. Είδες ρε παιδί μου, όταν έχεις πολλά στο μυαλό σου, Γιάννη μου. Όχι, δεν είναι το θέμα του έρωτα. Στον έρωτα να δεις τι λέω. Εκεί να δεις, δεν με καταλαβαίνεις. Άμα μπερδεύεις το τροβαδούρος με το τροβαντούρος, είναι, και είναι ένα θέμα. Να σας πω κάτι, να σας στείλω λοιπόν, μην ξεχνάτε. Τι έγινε καλέ και κατουρίθηκε στα γέλια? Λοιπόν, έτσι πρέπει να μιλήσω. Αλλάχτε πλάνο, με δείχνετε. Μην τον δείχνει, τον δεν θέλει, είναι αντιστάτη. Λοιπόν, εγώ να πω ότι κάνετε like στη σελίδα του TV Do και στέλνετε για την ένδειξη ένα μπουκάλι για να πάτε να διασκεδάσετε στο κλαμπ ορεινό που βρίσκεται πιο κάτω από το καζίνο της Πάρνηθας, στο Αχαρένα, φανταστικό μαγαζί και μας δίνει κάθε εβδομάδα
τη δυνατότητα να πάμε να διασκεδάσουμε, να σας στείλουμε να πάτε να διασκεδάσετε πάρα πάρα πολύ όμορφα εσείς και η παρέα σας. Νίκο Τσεγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πάρα πολύ. Όλα σου τα νέα, όλες τις εξελίξεις σου τις μαθαίνουν μέσα από την προσωπική σου σελίδα στο Facebook. Νίκο Τσεγγέλη. Ντερεκάκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα ωραία τραγούδια που είχαν μόνο σεξ μπροστά και πίσω. Έλα να κάνουμε σεξ. Έλα να κάνουμε σεξ. Έτσι πάει. Λοιπόν, αυτό θέλω να μου το βάλετε μια μέρα να το χορέψω εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, στην επόμενη κουβή θα το... Ρε παιδιά, πότε έρχονται οι απόκρες, αργούνε. Να, εντάξει. Λοιπόν, Νίκο Τσεγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς κάπως έτσι κλείνουμε για σήμερα. Να είστε βγαίνει να περνάτε καλά, να χαμογελάτε. Να χαμογελάτε γιατί τις κάνει τους άλλους ανήκους μου, μάκια μούκια. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, DVD, τι κάνουμε το 1 με το 2 με το 3. Γεια σας! Δεν πήγαν όλα.